Arnos Online Education και μπροστά μας, παιδιά, η τρίτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών. Να βρεις και να συμπληρώσεις στον πίνακα 5 αριθμούς που να έχουν μέση τιμή τον αριθμό 7. Παιδιά, κοιτάξτε, εδώ χρησιμοποιήστε, παιδιά, τη φαντασία σας. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη απάντηση. Πάρτε 5 νουμεράκια και κάντε δοκιμές, παιδιά. Δοκιμάστε. Παίξτε. Εάν πάρουμε 5 νουμεράκια, τα προσθέσουμε, το άθεσμα που λέμε, και αυτό το άθεσμα το διαιρέσουμε με το πλήθος τους, με το 5 δηλαδή, θα μας βγει η μέση τιμή, ο μέσος όρος δηλαδή, το 7. Για πάτε 5 νουμεράκια και παίξτε. Παίξτε. Η απάντηση, παιδιά, δεν είναι μία και συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, αυτά τα νουμεράκια μπορεί να είναι το 5, 6, 7, 8 και 9. Για να δούμε, η μέση τιμή θα βγει 7. Για να τα προσθέσουμε πρώτα απ' όλα, 5 και 6 και 7 και 8 και 9. Τα προσθέτουμε, έτσι. 5 και 6, 11 και 7, 18 και 8 μας κάνει 26 και 9, 35. Το άθεσμα είναι 35, έτσι. Άρα, παιδιά, η μέση τιμή τι είναι? Αυτό το άθεσμα που είναι 35 διά το πλήθος των αριθμών που είναι 5, 35 διά 5 δεν μας κάνει 7, παιδιά. 5 φορές το 7 δεν μας κάνει 35. Να το. Οπότε, παιδιά, μία πρώτη πεντάδα είναι αυτή εδώ. Υπάρχουν, παιδιά, πολλές απαντήσεις, έτσι. Άλλη απάντηση. Εσείς, παιδιά, μπορείτε να σκεφτείτε και τις δικές σας απαντήσεις. Άλλη απάντηση. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 12, 13. Για να δούμε, η μέση τιμή θα βγει το 7. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να τα προσθέσουμε. 2 και 3 και 5 και 12 και 13. 2 και 3 μας κάνει 5 και άλλα 5, 10. 10 και άλλα 12 μας κάνει 22 και 13 μας κάνει 35. Προσθέστε, παιδιά, πάτε 2 και 3 και 5 και 12 και 13. Ή αν σας εξυπηρετεί, παιδιά, να βάλετε πρώτα το 12 και το 13 που έχουν περισσότερα ψηφία και μετά να βάλετε το 2, 3 και 5. Άμα τα προσθέσουμε, παιδιά, όλα αυτά εδώ, πράγματι θα βγει το 35. Άρα η μέση τιμή, παιδιά, όσο είναι και πάλι, πάλι δεν θα βγει 7. Το άθεσμα είναι 35 διά το πλήθος που είναι 5, γιατί 5 νουμεράκια έχουμε. 35 διά 5 πάλι μας κάνει 7. Άρα, παιδιά, 5 νουμεράκια που μπορείτε να σκεφτείτε είναι αυτά εδώ τα 5. Άλλη απάντηση, παιδιά. Βλέπετε ότι υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Άλλη απάντηση. Ποια άλλη? 1, 5, 7, 9 και 13. Για να δούμε, μέσα στιγμή θα βγει 7. Για να πάρουμε το άθεσμα, 1 και 5 και 7 και 9 και 13, για να τα προσθέσουμε. 13 και 1 και 5 και 7 και 9. Εδώ βάλουμε το μηδενικάκι να βάλουμε για να διευκολυνθούμε. 3 και 1, 4 και 5, 9 και 7, 16 και 9, 25. Γράφουμε το 5, κρατάμε 2 κρατούμενα. 1 και 0 και 0 και 0 και 0 μας κάνει 1 και άλλα 2, 3. Άρα είναι 35. Επομένως, παιδιά, η μέση τιμή, πόσο θα είναι και πάλι? 35 που είναι το άθεσμα, δια το πλήθος που είναι 5. 35 δια 5 πόσο κάνει, παιδιά? 7. 5, 7 δεν μας κάνει 35. Το λέει, παιδιά, και η προπαίδεια, έτσι. Είτε πούμε 7 φορές το 5, είτε πούμε 5 φορές το 7, δηλαδή είτε πάμε στην προπαίδεια του 5 είτε στην προπαίδεια του 7, 7 φορές το 5 ή 5 φορές το 7 μας κάνει 35. Έτσι, παιδιά, παίζουμε και με την προπαίδεια παράλληλα. Άρα, παιδιά, 5 αριθμοί που να δίνουμε στη μύτη το 7 ράκι είναι εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε, παιδιά, και σαν σχόλιο ότι με αυτή την επιλογή που κάναμε εδώ, πράγματι η μέση τιμή είναι ταυτοχρόνως και ένας από τους αριθμούς μας. Είναι αυτό, παιδιά, που έλεγε η θεωρία, ότι η μέση τιμή είναι μία από αυτές τις τιμές. Όχι πάντα, όχι πάντα, αλλά εδώ έτυχε να είναι. Λοιπόν, να πάρουμε μία άλλη επιλογή, παιδιά. Άλλη απάντηση, άλλη πεντάδα αριθμών. 3, 4, 6, 10, 12. 3, 4, 6, 10, 12. Το άθεσμα πόσο είναι? 3 και 4 και 6 και 10 και 12, πάλι, παιδιά, θα σας βγει 35. Άρα η μέση τιμή είναι πόσο? 35 δια το πλήθος που είναι 5, άρα 35 δια 5 πάλι μας κάνει 7.
Εδώ βλέπετε ότι με αυτή την επιλογή που κάναμε, με αυτή την πεντάδα, η μέση τιμή δηλαδή το εφταράκι δεν είναι κάποια από αυτές τις τιμές. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, ότι η μέση τιμή μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι μία από αυτές τις τιμούλες. Λοιπόν, άλλη επιλογή, παιδιά. Βλέπετε, άλλη επιλογή μπορεί να κάνει κάποιο παιδάκι. 1, 2, 9, 1, 2, 9, 11 και 12. Άλλη επιλογή. Εσείς, παιδιά, σκεφτείτε τις δικές σας, ό,τι θέλετε. Αν πάρουμε το άθισμα, αυτές τις τιμούλες, παιδιά, και τις προσθέσουμε, θα βγει 35. Δοκιμάστε το, έτσι. Ωραία. Άρα, η μέση τιμή, όπως ακριβώς είχαμε δει με το καλό και στη θεωρία μας, είναι αυτό το άθισμα το δεδομένο που βγάλαμε, δηλαδή το 35, για το πλήθος το δεδομένο. Πόσα είναι τα νομεράκια? Για 5. Άρα, 35 δια 5, άμα κάνουμε 35 δια 5, το 5 στο 35, παιδιά, χωράει 7 φορές. Άρα 35 δια 5 μας δίνει πηλίκο 7. Πάλι μέση τιμή είναι το 7. Να δώσουμε και μια τελευταία. Άρα, παιδιά, έχουμε 5 ακόμη αριθμούς, όπως και οι προηγούμενοι 5 που είχαμε δει. Μία άλλη επιλογή, παιδιά, είναι να βάλουμε 0, 3, 6, 6 και 20. Άμα πάρουμε τη μέση τιμή, πόσο είναι? Το άθισμα πρώτα απ' όλα, άμα κάνουμε αυτήν εδώ την πρόσθεση, παιδιά, θα σας δώσω πόσο. 6 και 3, 9 και 6, 15 και 20, 35 και 0, 35. Άρα, η μέση τιμή είναι 35 δια 5, δηλαδή 35 δια 5 πάλι μας κάνει 7. 5 ακόμη αριθμοί, παιδιά, είναι αυτή εδώ. Και φυσικά, η προφανής πεντάδα, μία προφανής πεντάδα, παιδιά, ποια είναι? Όλα 7 ράκια, ε! Όλα 7 ράκια, έτσι. Γιατί άμα πάρετε, παιδιά, το άθισμα, 7 και 7 και 7 και 7 και 7, σαν να λέμε δηλαδή 5 φορές το 7, ή 7 φορές το 5 το ίδιο είναι, μας κάνει 35. Προσθέστε τα, παιδιά, 35 θα βγει. Απλώς το γράψαμε πιο κομψά υπό τη μορφή πολλαπλασιασμού. Η μέση τιμή, λοιπόν, παιδιά, που είναι 35 δια 5, 35 δια 5, πόσο κάνει, παιδιά, 7. Άρα, να, η προφανής 5 αριθμοί, όπου ο κάθε ένας είναι 7 ράκι, για να δώσουμε μέση τιμή τον αριθμό 7. Παιδιά, παίξτε όπως θέλετε. Παίξτε ελεύθερα, παίξτε, δοκιμάστε και βρείτε κι εσείς τους δικούς σας 5 αριθμούς. Όπως είχαμε κάνει και σε άλλες πεντάδες. Να, μία πεντάδα που είδαμε πριν, με το αθισματάκι εδώ 35 και το κρατουμενάκι εδώ 2 και 3, 5 και 4, 9 και 6, 15 και 0, 15. Γράφουμε το 5, κρατάμε το 1, 1 και 1, 2 και μηδενικά μας κάνει 2 και άλλο 1, 3. 35 δια 5, άρα η μέση τιμή βγήκε το 7. Να, άλλη πεντάθμη από αυτούς που είχαμε δει προηγουμένως. Παιδιά, παίξτε και δοκιμάστε. Γράψτε αυτούς που γράψαμε ή άλλους δικούς σας. 5 αριθμούς που να έχουν μέση τιμή τον αριθμό 7 με τον τρόπο που υπολογίσαμε τη μέση τιμή ή αλλιώς το μέσο όρο σύμφωνα με την προηγούμενη σχέση που είχαμε δει στο βιβλίο του μαθητή. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας, να είστε καλά. Να είστε πάντα μα πάντα μα πάντα καλά, παιδιά.